μόνο για 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μητσοτάκη, είναι ωραίος ο πολιτικός διάλογος και μάλιστα σε ήρεμο ύφος στη Βουλή. Αλλά όταν ακούω πολλές φορές τη δευτερομιλία σας, έχω την αίσθηση ότι γίνεται διάλογος μεταξύ κοφών. Δεν ακούτε τι λέω, επαναλαμβάνετε τα ίδια. Θα προσπαθήσω για να είμαι σύντομος να μην απαντήσω σε όλα τα επιχειρήματά σας. Θα πίνω σε 2 μόνο. Το πρώτο το οποίο είναι το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα συζητάμε. Σας είπα από το βήματος της Βουλής ότι υπάρχει ήδη ένα θεσμικό πλαίσιο, χρόνια τώρα, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 λόγους για τους οποίους μπορεί να μπαίνει σε ρύθμιση, να περιορίζεται το συνταγματικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διαδήλωσης. Αυτοί οι 2 λόγοι είναι ο ένας η δημόσια ασφάλεια και ο δεύτερος η κοινωνικο-οικονομική, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική και οικονομική ειρήνη. Δεν το λέω επακριβώς με το αυτολεξί με το τι λέει το Σύνταγμα. Κάνω μία ελεύθερη μετάφραση, αλλά είμαι νομίζω ακριβοδίκαιος στην ερμηνεία. Εσείς τι έρχεστε να κάνετε σήμερα? Πρώτον, να αγνοείτε ότι υπάρχει πλαίσιο ρύθμισης. Σας είπα από του βήματος ότι το ένα αφορά προεδρικό διάταγμα επί των ημερών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, το 1991, αν δεν κάνω λάθος, που προβλέπει τη δυνατότητα ακόμα και να απαγορεύονται δημόσιες συναθρήσεις όταν υφίσταται λόγος σημαντικός δημόσιας ασφάλειας και έχει γίνει πολλές φορές και επί των ημερών σας και επί των ημερών μας, όχι βεβαίως σε τόσο μεγάλη χρήση επί των ημερών μας, έχει γίνει όμως. Ο δεύτερος, που είναι η διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ειρήνης, υπάρχει επίσης διάταγμα επί των ημερών σας της κυβερνήσεως Σαμαρά, του κ. Δένδια, υπουργός τότε δημόσιας τάξης, που έφερε διάταγμα και πλαίσιο ώστε να περιορίζονται οι διαδηλώσεις όταν αυτές είναι ολιγάριθμες. Άρα υπάρχει πλαίσιο. Και το κρίσιμο ερώτημα το οποίο σας έθεσα είναι, εφόσον υπάρχει πλαίσιο, αλλά όλη σας η επιχειρηματολογία ότι δήθεν εμείς θέλουμε να μην υπάρχει καμία ρύθμιση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, ότι δήθεν εμείς είμαστε με το ανεξέλεγκτο των διαδηλώσεων, ενώ εσείς έχετε ως μοναδικό στόχο τη ρύθμιση και τίποτα παραπάνω, όλο σας το επιχείρημα, εφόσον δεν απαντάτε σε αυτό το οποίο σας λέω, είναι επιχείρημα το οποίο είναι έολο. Έρχεστε λοιπόν σήμερα εσείς και στους 2 προβλεπόμενους από το Σύνταγμα λόγους προσθέτετε και άλλους 2 λόγους. Η μη γνωστοποίηση από τους διοργανωτές προς την αστυνομία της οργάνωσης διαμαρτυρίας δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, καθώς και η άρνηση να υπακούσουν οι οργανωτές και οι διαδηλωτές στις εντολές της αστυνομίας, οι οποίες κάθε φορά υπόκεινται στην υποκειμενική κρίση της πολιτικής τους ηγεσίας. Και σας λέω, σας λέμε, ότι αυτοί οι 2 λόγοι είναι πέρα και έξω από το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος. Αυτό σας λέμε. Τους οποίους προσθέτετε εσείς σήμερα. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Και σας λέμε επίσης, και η αναφορά μου σε ένα κείμενο μιας σημαντικής συνταγματολόγου, που εν πάση περιπτώσει επιμελήθηκε ο κ. Γεραπετρίδης. Δεν είπα εγώ ότι το έγραψε. Μια ερώτηση έκανα. Αφήστε τα αυτά τώρα. Αφήστε τα. Σας απάντησα. Και θα μπορούσε να απαντήσει με μια μόνο λέξη. Δεν συμφωνώ. Αφήστε τα όμως αυτά. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό το οποίο διάβασα από το συγκεκριμένο παράγραφο λέει το πάρα πολύ εξής, το πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι αυτό γινότανε, δηλαδή καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές, γινότανε σε ανώμαλες περιόδους παλαιότερα. Και εσείς φεύγετε ή δεν θέλετε να μπείτε στην ουσία αυτού που σας είπα και κάνετε μια ολόκληρη διαμάχη αν εγώ είπα στον κύριο Γεραπετρίτη τι έγραψε, τι δεν έγραψε. Στην ουσία σας λέω. Συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με αυτό? Αυτό σας ερώτησα. Και σας λέω, δηλαδή, έχουμε ανώμαλες περιόδους σήμερα και χρειάζεται να μπούμε ξανά σε αυτό το καθεστώς το οποίο προβλέπονταν στο ψευδοσύνταγμα της περίοδου της δικτατορίας και πρέπει να έρθουμε ξανά σήμερα εδώ? Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής σας έθεσε ξεκάθαρα την άποψή του περί της συνταγματικότητας. Η
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επίσης σας έχει δώσει, έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το νομοσχέδιό σας. Είναι αντίθετη. Μην κάνετε λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνετε την ουσία των επιχειρημάτων και κάνουμε εδώ, διεξάγουμε ένα διάλογο μεταξύ κοφών. Και κλείνω με αυτό. Θα είμαι, όπως υποσχέθηκα, πάρα πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε Μητσοτάκη, την μεταπολίτευση σε αυτόν τον τόπο την έφεραν οι αγώνες του ελληνικού λαού. Οι αγώνες του ελληνικού λαού για δημοκρατία και προκοπή. Οι αγώνες του αντιδικτατορικού κινήματος. Οι αγώνες αυτοί μαζί με το Πολυτεχνείο και την ροσπαστικοποίηση της νεολαίας το 1973 έφεραν τη μεταπολίτευση στον τόπο. Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, τάχτε, γιατί κάπου μπερδεύεστε. Είμαι τέκνο της περίοδου εκείνης και μιας εποχής όπου πράγματι έβαλε ξανά τη χώρα σε μια ρότα κανονικότητας, κοινωνικής ειρήνης, δημοκρατίας και προόδου, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80. Μεταπολίτευση βεβαίως δεν είναι μια περίοδος που τελειώνει, κλείνει, συνεχίζει. Βρισκόμαστε στην μετέπειτα περίοδο, μετά τα μνημόνια είχαμε μια καθοριστική τομή. Οι παρατάξεις που κυβέρνησαν τον τόπο εκρήθησαν και για τις επιλογές τους τα χρόνια εκείνα, αλλά και για τις μετέπειτα επιλογές τους. Η κριτική που άσκησα και συνεχίζω να ασκώ στα κόμματα εξουσίας για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τα οικονομικά της χώρας και όλες αυτές τις κατακτήσεις του λαού μας από τη δεκαετία του 90 και μετά, από την είσοδο στην ΟΝΕ που έγινε με στοιχεία και με δυνατότητες ελληνικής οικονομίας που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, αλλά και αργότερα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκατε και εσείς κυρίως ως παράταξη, κυρίως εσείς, μία λογική η οποία ήταν μια λογική πελατειακού κράτους και πελατειακών σχέσεων. Η παράταξή σας που οδήγησε στα μνημόνια και στη χρεοκοπία, που οδήγησε σε σκάνδαλα και σε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Αυτά δεν είναι κατακτήσεις των αγώνων του ελληνικού λαού της μεταπολίτευσης. Αυτά είναι ευθύνες και επιλογές της παράταξής σας και του κυβερνώντος κόμματος τότε, του ΠΑΣΟΚ, που κρίθηκε από την ιστορία γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντάς σας. Η διαφορά ανάμεσα σε εμάς, κύριε Μητσοτάκη, που ασκήσαμε κριτική στα κακό σχήματα της μεταπολίτευσης, αλλά ήμασταν και είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τις μεγάλες κατακτήσεις του ελληνικού λαού και την ριζοσπαστικοποίηση του αντιδικτατορικού κινήματος που τώρα την ποινικοποιείται. Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι. Ότι εμείς κάνουμε κριτική, αλλά είμαστε εδώ να κάνουμε και αυτοκριτική, γιατί κυβερνήσαμε, λέει ο κ. Βελόπουλος, δεν κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια, ναι, κυβερνήσαμε. Δεν φέραμε όμως εμείς τα δεινά που φέρανε η παράταξή σας, που έφερε η παράταξή σας στον τόπο. Δεν χρεοκοπήσαμε εμείς τον τόπο. Δεν φέραμε εμείς 15% έλλειμμα. Εμείς φέραμε πλεονάσματα και 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που έφυγε αφήνοντας γεμάτα τα δημόσια ταμεία. Δεν πήγαμε εμείς το χρέος από το 124% στο 180%. Δεν μειώσαμε εμείς κατά 25% το ΑΕΠ της χώρας από το 2012 στο 2015. Και κυρίως δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαμε τα μεγάλα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης που έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία του τόπου. Και δεν έχετε πάρει ποτέ ως παράταξη συλλογικά και εσείς και η σημερινή ηγεσία του Κινάλ, παρά τα πολλά θετικά που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του και βεβαίως και εσείς έχετε κάνει, η παράταξή σας, πολλά θετικά. Αλλά ούτε μία φορά δεν αναλάβατε δημόσια την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά τα οποία έφεραν τον τόπο στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ούτε μια φορά δεν σας άκουσα να αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο της Siemens, για το σκάνδαλο των εξοπλιστικών, για το σκάνδαλο της Novartis, παρά μονάχα συνεχώς επιμένετε να μιλάτε για σκευωρία. Να αναλάβετε λοιπόν και τις πολιτικές ευθύνες για όλα αυτά που σας βαραίνουν. Εμείς θα είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τους αγώνες, τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού, γιατί πάντοτε ο ελληνικός λαός βρίσκει διέξοδο στη δημοκρατία για να υπερασπιστεί την κοινωνική συνοχή, την προκοπή, την πρόοδο αυτού του τόπου.